στην αποτροπή της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης στερεών και ζωικών αποβλήτων. Πλησίων της Παμβότιδας θα επικεντρωθούν οι έλεγχοι των συναρμόδιων φορέων και υπηρεσιών το Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, όπως επιβεβαιώθηκε στην έκτη συνάντηση εργασίας για ζητήματα προστασίας της λίμνης. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Βλέτσας αναφέρθηκε στο περιεχόμενο και τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη συνάντηση εργασίας, στην οποία έγινε απολογισμός της κατάστασης, παρουσιάστηκαν δείκτες μετρήσεων της ποιότητας των υδάτων και συζητήθηκαν τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν το λιμνέο σύστημα, αλλά και η κατάργηση του φορέα διαχείρισης της λίμνης Παμβότιδας. Συζητήθηκε έτσι ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών για ζητήματα που απαιτούν κοινή δράση. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο ότι οι φορείς της πόλης έχουν τεταμένη την προσοχή στη λίμνη Παμβότιδα και τέλος μας απασχόλησε το καθεστώς και η μετάβαση του φορέα διαχείρισης της λίμνης Παμβότιδας που ουσιαστικά βρίσκεται σε ένα στάδιο μετάβασης από το προηγούμενο σύστημα στο επόμενο. Εγώ προσωπικά ζήτησα από όλους τους φορείς να είμαστε όσο δυνατόν υποστηρικτικοί προς το φορέα της λίμνης Παμβότιδας. Είναι ένα εργαλείο χρήσιμο, το χρειαζόμαστε, ένα επιστημονικό εργαλείο και θέλουμε να κάνουν τη δουλειά τους. Σε αυτά τα πλαίσια αποφασίσαμε να εντείνουμε και τους ελέγχους. Το ευχάριστο είναι ότι επειδή υπάρχει επιτήρηση στην περιοχή, ο κόσμος είναι πιο προσεκτικός. Σιγά σιγά μειώνονται τα συμβάντα ρύπανσης. Παρ' όλα αυτά όμως θα συνεχίσουμε και τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Ένα μεικτό κλιμάκιο στο οποίο συμμετέχει η ελληνική αστυνομία, η δημοτική αστυνομία, η θεροφυλακή και οι φύλακες της λίμνης. Θα κάνουμε 24 ώρες το 24ωρο για λίγες μέρες το μήνα επιτήρηση τόσο της παρόχθειας ζώνης όσο και του λεκανοπεδίου, προκειμένου να αποτρέψουμε, να εντοπίσουμε και να συλλέξουμε, αν θέλετε, και πληροφορίες για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι επιμένουν να λειτουργούν με το παλιό καθεστώς και να μην τηρούν τους περιβαλλοντικούς όρους.